Το πω ο Υπουργό μια... Υγεία κάλεσε τον Γιώργο Καρατζαφέρη να επιστρέψει στη σημειώνοντας, μάλιστα, μιλώντας, στην Νέα Δημοκρατία. Σημειώνοντα, μάλιστα μιλώντα στην εποπή πρωινό Μέγκα, ότι το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο τελειώνει. Και ακούγονται και φωνέ που ζητούν να επιστρέψουν διάφορα στελέχη, ανάμεσά του και ο κ. Καρατζαφέρη. Αυτή η διάκριση μνημόνιο-αντιμνημόνιο που στήχιωσε τον δημόσιο μα λόγο τα τελευταία τέσσερα ε, χρόνια ξεθοριάζει, 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 mm -hmm. ατονεί όσο περνάει ο καιρό χάνεται. Άρα. Και ξαναβρίσκει κανένα τα σημεία τη σύγκληση του. Άρα σε κόμματα. αυτή τη βάση, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη βάση, εκεί, αλλά σε αυτή τη βάση, προσέξτε, mm -hmm. όχι πολιτικά αντικά, όχι ευκαιριακά, όχι χειροσκοπικά έλα εσύ φύγε εσύ να φέρουμε και τούτο, να φέρουμε και εκείνον. Σε μια πραγματική βάση, όπου ξανανοίγει αυτή η δημόσια συζήτηση και ξαναβρίσκουμε, αν θέλετε, τα ιδεολογικά μα μετερίζια, τα κανονικά. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει το περιθώριο. Έστε και άνθρωποι που διαφωνήσανε. Να, να, ξανασυνταχθούν, να, ξανασυνταχθούν. Uh -huh. να ξανασυνταχθούν και να συναντηθούν. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πω υπάρχουν επαφέ μεταξύ των ελεγχών τη Νέα Δημοκρατία και του Γιώργου Καρατζαφέρη. ενώ το Μέγκα επικοινώνησε με τον πρόεδρο του λαό, ο οποίο εμφανίστηκε καταρχά θετικό. Λέγοντα μάλιστα πω θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου προκειμένου να μην αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη χώρα.